τρώει τόσο, παιδιά. Είναι κακιά πεθερά η ζωή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μουρμουρέ ακόμα και για το φαΐ του αναδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά. Η αποστολή. Ποια. Περίμενε. Κάτσε με συγχωρείτε, γιατί μουρμουρά. Αυτό δεν θέλουμε να μουρμουράει κάποιο να λέει πράγματα. Αλλά τα λέει μόνο αυτή. Μουρμουρού. Ναι, το κακό ξέρει ποιο είναι στο παιχνίδι, ότι όλοι στρογγυλεύουμε τα πράγματα για να δείξουμε καλό προφίλ έξω. Ότι εντάξει, πώς θα μας δουν τώρα, γιατί να πω κάτι γι' αυτόν. Έχει πολύ φαν αυτός. Μην πάω κόντρα στο φαν κλαμπ του και θα με γράξουν. Αυτό μας έφαγε. Δηλαδή, κανείς δεν είχε. Δεν έλεγε τη γνώμη του ανάλογα με τις συνέπειες. Δηλαδή, ας είχε τις συνέπειες όλες. Και μετά όταν δεν ήταν μπροστά οι κάμερες, τα λένε. Δηλαδή, γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν πολλά πράγματα. Εδώ δεν ξέρεις εσύ τι γίνεται. Όταν είσαι παντρεμένος με κάποιον ή με κάποια. Και μετά από 30 χρόνια δεν ξέρεις τι κάνει, ανοίξει την πόρτα και τον πιάνεις και την πιάνεις και λες. Αυτόν ήξερα. Εννοώ, αν ήταν συστηματάκι, ρε παιδί. Δεν ξέρεις τι γίνεται πίσω από τις κάμερες ποτέ όμως όταν σβήνουν τα φώτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λίγο να μείνουμε σε αυτό, στο χτεσινό. Ναι. Πώς σου φάνηκε ο Ζαμπίδης με το τσιπημένο χείλος. Όμορφο. Δεν ξέρω τι του είχε το παιδί. Λίγο περιβολικό, γιατί και εμένα με τσίμπησε. Αλλά δεν δε ματώνει με μια 40 ποδαρούσα. Απλώς έχει ένα έντονο κάψιμο, κάτι ρε παιδί. Εσύ έπαιξε όταν. Όχι. Έπαιξες. Ναι. Τι, να παίξω τι. Έπαιξε όταν ήσουν με το τσίμπημα. Έπαιξα. Ναι. Έπαιξε. Απλώς λες. Εγώ δεν έπαιξα δύο φορές. Μία με το δάχτυλο αυτό που ήταν αραγισμένο και ήταν τόσο, είπε γιατρός όχι, και μία με το πόδι επίσης που είχα πάθει μόλυνση και ήταν τόσο. Δύο φορές δεν μπορούσα να παίξω. Δηλαδή, ακόμη και τώρα μέχρι εδώ πάει. Να. Δεν πάει παραπάνω. Τότε μόνο δεν έπαιξε. Τις άλλες φορές νομίζω ότι ήμουν πανέμορφο. Φαντάζομαι ότι η γιατρός θα του πει να μην παίξει. Δεν το αποφάσισε μόνος του. Κοίτα, αν είσαι πολύ πρισμένος, δεν ξέρω τι του συνέβη και δεν μπορείς να δεις. Και σαφώς δεν μπορεί να παίξει. Για να θεωρούν, είναι μερικά πράγματα τα οποία μπορεί να τα ελέγξει καν. Εσύ ρε, Μάνο, λες ότι γινόντουσαν πράγματα άλλα στην μπροστά και άλλα πίσω από την κάμερα. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ήσουν ο μόνος που μιλούσε. Όταν κλείνουν τα φώτα, γίνονται πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν καθόλου στην επιφάνεια. Στη συμβίωση. Και όχι μόνο. Είναι πολύ φυσιολογικό. Και αυτό που χτυπιώ μόνο εγώ τόσο καιρό και έχω γίνει γραφικό, τους έλεγα παιδιά, λέτε τη γνώμη σας, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Δηλαδή, γιατί να μην τα βάλω, μην πω τη γνώμη μου, στο Γιώργο, κάνω παράδειγμα, το Μαυρίδι, ο οποίος έχει λέει 1 εκατομμύριο fan club, followers. Και πώς θα χαρακτηριστώ αν πω τη γνώμη μου ενάντια στο Γιώργο. Θα με θάψουν όλοι αυτοί. Και τι έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ, επειδή θα πει ο Γιώργος, ο Γάιδαρος πετάει, εγώ πρέπει να πω ο Γάιδαρος πετάει για να μην αντιταχτώ στους followers του. Για όνομα του Θεού. Έχει 1 εκατομμύριο. Ναι, τώρα μπαίνω να δω. Λέω τώρα, λέω το οποιοδήποτε, ο Δημήτρης, η Αποστολία, ο Ζαμπίδης. Η fake κράτησε αυτό που ο Ζαμπίδης έχει μεγάλο fan club. Να μην πω εγώ, δηλαδή να συμφωνήσω με τον Ζαμπίδη σε κάτι, να μην έχω γνώμη εγώ, μόνο και μόνο για να το παίξω καλός στο fan club του. Είσαι πολύ καλός αυτό που ρε παιδιά, δεν δένει αυτό. Δεν έχουμε προσωπικότητα έτσι. Είμαστε μια ευθεία. Θα κάνεις λίγο υπομονή να μας τα πεις μετά. Ναι, δεν το συζητώ. Πάμε να δούμε. Hey, θέλω να μας πει και αν έχει γίνει σεξάκι μετά. Εγώ θέλω να το μάθω αυτό. Γιατί το λες σεξάκι και δεν λες μια σχέση. Θέλω λίγο, ρε παιδιά, θα το λίγο χιουμοριστικά, αν το ρωτήσεις. Θα το ρωτήσουμε σίγουρα. Τι εννοείς. Okay, μετά. Πάμε να δούμε τι πάμε θα γίνει απόψε όμως. Λοιπόν, Φέη, Μάνο Πίντζη, προσπάθησες να φας με τη 40 ποδαρούσα τον Ζαμπίδη, δεν σου έκατσε. Φεύγει ο Λευτέρης όμως. Έχουμε και άλλη αποχώρηση λοιπόν στο ψινό επεισόδιο. Ο Λευτέρης, παιδιά. Ο Κύπριος. Ο Κύπριος. Όχι ο Λευτέρης. Εκεί στην κουβέρνα. Στην κουβέρτα πριν. Στην κουβέρτα και στην κουβέντα. Κάτι είχε μια ενόχληση. Μάλιστα. Έτσι ρε παιδί μου. Δεν το λέω αυτό, γιατί ξέρεις, όταν είσαι έξω στην παραλία, διάφορα ειδικά κουνούπια περνάνε μέσα από κουβέρτες. Δηλαδή είσαι συνέχεια στο έτσι. Και ξυνότανε. Στο έτσι, ναι. Καλά. Επίσης δείτε σήμερα πάλι για άλλη μια φορά την τελείως άκυρη ψήφο της Δημήτρας. Ο Κύπριος γιατί φεύγει. Πόδι. Είναι τραυματίας και αυτός. Είναι σανατόριο, το έχουμε πει. Και επίσης δες τη Χριστίνα Κολέτσα που πλέον δεν είναι στο όνομά της, είναι στο Maestal Rocks. Παρακαλώ. Τα πράγματα μου βγήκαν από το εξαιρετικό δερμάτινο σε ρωτσάκι. Θέλει να αγωνιστεί κάποια με αυτό, να το δανείσω. Εσύ, Χριστίνα, μου θα αγωνιστείς με το δερμάτινο.